Πριν καλέσουμε στο βήμα τον εκπρόσωπο του Παγκριτίου Συλλόγου να μας μιλήσει για τις προδοσίες των εθνομηδενιστών στον τόπο μας, θα σας διαβάσω στίχους από το ποίημα «Ο κήπος του προφήτη» του 1923. «Το έθνος να λυπάστε, το έθνος να λυπάστε, αν ένδυμα φορεί που δεν το ύφανε, ψωμί αν τρώει, αλλά όχι από τη σοδιά του, κρασί αν πίνει, αλλά όχι από το πατητήρι του. Το έθνος να λυπάστε, που αν δεν υψώνει τη φωνή, παρά μονάχα στη πομπή της κηδείας, που δεν συμφιλιώνεται, παρά μονάχα μέσα στα ερείπια του, που δεν επαναστατεί, παρά μονάχα σαν βρεθεί ο λαιμός του ανάμεσα στο σπαθί και την πέτρα. Το έθνος να λυπάστε, που έχει αλεπού για πολιτικό, απατεώνα για φιλόσοφο, μπαλώματα και απομιμήσεις, είναι η τέχνη του. Το έθνος να λυπάστε, που έχει σοφούς από χρόνια βουβαμένους. Ας αναλογιστούμε, πατέρες και αδελφοί, εάν είμαστε ένα έθνος που πρέπει να μας λυπάται κανείς. Καλούμε λοιπόν στο βήμα τον κύριο Δημήτρη Μαλασπίνο, εκπρόσωπο του Παγκριτίου Συλλόγου. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Όπως ακούσατε, θα πω ορισμένα πράγματα ως αντιπρόσωπος του Πατριωτικού Συλλόγου. Είναι μια ενημέρωση στον πολιτών. Με αφορμή λοιπόν πληροφορίες που λάβαμε σχετικά με την υποκειμένη κυκλοφορία της κάρτας του πολίτου, αισθανόμαστε ρίγοι φρίκης για όσα πρόκειται να επακολουθήσουν. Όπως έγινε φανερό από την διαβούλευση που διεξήγαγε στο παρελθόν το Υπουργείο Εσωτερικών για άρθρο νομοσχεδίου που αφορούσε στην κάρτα του πολίτη, ο ενημερωμένος σωστά ελληνικός λαός ήταν σύσσωμα αντίθετος με την κυκλοφορία της κάρτας. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση προχωρεί εκ νέου στο σχετικό νομοσχέδιο προς ολοκλήρωση του μεγαλύτερου ηλεκτρονικού φακελώματος των Ελλήνων, έτσι για να τελειώνουμε με τις περίφημες ελευθερίες των Ελλήνων, όπως αποφάσισε η απανθρωπία της νέας τάξης. Και πείτε, δεν λέω της τάξης. Λυπούμεθα ειλικρινά για τα κόμματα της αριστεράς και κυρίως για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΚΚΕ, που τόσα χρόνια υποτίθεται πως έκανε αγώνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κατά του φακελώματος των δικτατορικών καθεστώτων. Σήμερα και αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα όχι μόνο κοφεύουν σε αυτό, αλλά γίνονται μάλιστα και άμεση συνεργοί στο μεγαλύτερο φακέλωμα που έγινε ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος. Τα άλλα κόμματα, αυτά που δεν ανήκουν στην αριστερά, τόσα χρόνια με τις νομοθετικές τους ρυθμίσεις προωθούν συνεχώς το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Η επωνομαζομένη Χούντα, η δικτατορία των συνταγματαρχών, οχριά μπροστά σε αυτό που συντελείται σήμερα, σε τέτοιο βαθμό που φαίνεται πλέον ως όντως δημοκρατία η δημοκρατία των συνταγματαρχών. Λυπούμεθα και αγανακτούμε αφάνταστα και απεριόριστα με αυτή την κατάτια, με αυτή την θρασιτάτη υποκρισία των κομμάτων, που πλέον τίθεται πολέμια του έθνους και του γένους των Ελλήνων. Καθώς τα υποτιθέμενα δημοκρατικά κόμματα, ουσία κομμάτια του ελληνικού λαού, θα προχωρούν σε συλλογή πληροφοριών προσωπικών δεδομένων, γεγονός που απάδει του ήθους και των αγώνων των Ελλήνων κατά του ολοκληρωτισμού. Το τραγικό, το άκρον άωτον της εχθρικής αυτής επιθέσεως, την οποία δεχόμεθα ως λαός και ως έθνος από τα υποτιθέμενα δημοκρατικά κόμματα, κατά πλήρη οργουελική διαφθορά της ενίας δημοκρατία, είναι συγχώνευσης όλων των προσωπικών δεδομένων του κάθε πολίτη σε μία κάρτα. Επαναλαμβάνομαι ότι και μόνο αυτό το γεγονός
απαξιώνει τους αγώνες των Ελλήνων κατά του ολοκληρωτισμού και συνιστά εσχύς την ύβρη κατά των διαιωνίων απελευθερωτικών αγώνων του έθνους μας. Εν ταυτό, συνιστά εσχύς την ύβρη και ιεροσιλία κατά του ανθρωπίνου προσώπου, το οποίο αυτή μόνη ανέδειξε και τίμησε η Ελλάς από τις ανατολής του πολιτισμού της. Πράγμα το οποίο επεσήμανε και ο Χριστός Λόγος, ο οποίος διεκήρυξε και ανέδειξε την ιερότητα του προσώπου. Αυτό ακριβώς το πρόσωπο είναι που τιμά η όντως Ορθοδοξία, σεβομένη τα λόγια του Χριστού, ο οποίος έδειξε και ετοίμησε το ελληνικό πνεύμα, λέγον «Ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου», όταν τον επισκέφθησαν Έλληνες. Άρα, δια την συνείδηση των Ελλήνων, συνιστά εσχύ στην ύβρη η κάρτα του πολίτου. Ενέργεια πονηρά, συλλήψεως ανώμου, θα λέγαμε σατανικής, βάλουσα κατά της υπάρξεως, αλλά και αυτής της ζωής του ανθρώπου. Εν τέλει, η συνειδησιακά επονίδιστος κάρτα του πολίτου συνιστά ύπουλη και άναδρη επίθεση για τη διεξάγουν σκληρών ακήρυκτων και σκληρών πόλεμων κατά του ανθρώπου, τον οποίο ούτως ευτελίζουν, αλλά και αυτού του ανθρωπισμού τον οποίον καθυβρίζουν. Λυπούμεθα δε όλος ιδιαιτέρως με την απουσία της πνευματικής ελίτ των ακαδημαϊκών και πανεπιστημιακών, ιδιαιτέρως όμως λυπούμεθα δια την απουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, ο οποίος, εκτός αν κάνω λάθος, υπάρχει εκπρόσωπος, ο οποίος οφείλει και έχει χρέος να στηρίξει με όλες τις ιερατικές του εξουσίες, τις οποίες του έδωσε η Εκκλησία των Πιστών του Χριστού, την ελευθερία και ανεξαρτησία του προσώπου, συμφώνως με τις επιταγές του Θείου Λόγου, όπως ακριβώς εδίδαξε, έπραξε και γι' αυτό έπαθε ο Χριστός και γι' αυτό ακριβώς το Λόγο προδοτικά και συνωμοτικά δολοφονήθηκε από το αντίθεον ιερατείο. Πού είναι λοιπόν το ιερατείο της Εκκλησίας του Χριστού σήμερα, κύριε Ιερώνυμε? Ευτυχώς όμως έχουμε εδώ τους γνησίους χριστιανούς, το εκπρόσωπο. Η ηλεκτρονική τεχνολογία της κάρτας είναι αυτή που έχει απορριφθεί από πολλές ένομες τάξεις του εξωτερικού λόγω της εύκολης προσβάσεως που παρέχει σε κακόβουλους χρήστες, σε hackers. Να εισέρχονται δηλαδή αυτοί τόσο σε στρατιωτικές υπηρεσίες όσο και στην παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Μεγάλη Βρετανία. Γι' αυτούς τους λόγους έχει καταστεί προαιρετική κάρτα του πολίτου, παραδείγματος χάρη στην Ολλανδία. Όμως, δυστυχώς, κατά παράβαση και προδοσία του ελληνικού συντάγματος, η διαχρονική πρόθεση των κομμάτων της κάθε κομματικής διακυβερνήσεως είναι η υιοθέτησή της ως υποχρεωτικής, παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις της με όρκον δια την τήρηση των ελευθεριών του πολίτου κατά το Σύνταγμα. Ακόμα και αυτό το Σύνταγμα του 1986 που, ως φαίνεται, συντάχθηκε για να μας φέρει σε αυτή την κατάντια, σε αυτή την αθλειότητα που βιώνουμε σήμερα. Η πιθανή κυκλοφορία και επιβολή της κάρτας του πολίτου θα έχει ολέθρια αποτελέσματα, όπως πρώτον, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατοχυρωμένων από το Σύνταγμα αλλά και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλων νόμων. Κυρίως όμως πρόκειται για την καταπάτηση της ανθρωπίνης αξιοπρεπίας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Της δημοκρατίας που γεννήθηκε εδώ στην Ελλάδα και την οποία θέλουν να εξαφανίσουν για να προχωρήσουν παγκόσμια. Γιατί πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα της από όπου ξεκίνησε και όπου υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθεί και πάλι η όντως δημοκρατία. Η κάρτα του πολίτου
θα επιφέρει διαρροή προσωπικών δεδομένων και παράδοση σε ξένες και εχθρικές δυνάμεις, αλλά και στην δυνατότητα μεταβολής και αλλιώς όστων, με καταστρεπτικές συνέπειες για τον πολίτη. Τρίτον, η κάρτα του πολίτη θα επιφέρει την καταπάτηση της θρησκευτικής συνειδήσεως των Ορθοδόξων πολιτών. Και τέταρτον, η πιθανή χρήση της κάρτας του πολίτου για εικονικό ψηφιακό χρήμα, αντί για όντως χρήματα, όχι μόνο δεν παρέχει την ασφάλεια των τραπεζογραμματείων, δηλαδή των γνωστών νομισμάτων, αλλά προωθεί τα σχέδια της διεθνούς συνωμοσίας για μια αχρήματη κομμουνιστική κοινωνία στην οποία θα διαφεντεύουν οι διεθνείς τραπεζίτες, δηλαδή οι συμμορίτες κλοπής του δικού μας κεφαλαίου, της δικής μας εργασίας, της δικής μας ζωής. Σε αυτή ακριβώς την κομμουνιστική κοινωνία των ανδραπόδων που επιδιώκουν, μας οδηγούν με κάθε πράξη νομοθετικής ρυθμίσεως οι αντισυνταγματικές κυβερνήσεις. Ας λάβουμε πολύ σοβαρά τα λόγια του Τρότσκι, που το 1937 έλεγε: «Σε μια χώρα που ο μόνος εργοδότης είναι το κομματικό κράτος, το ΚΚ, αντιπολίτευση σημαίνει θάνατο από αργή πείνα». Και συμπλήρωνε: «Η παλιά αρχή, ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο, αντικαθίσταται πλέον από τη νέα αρχή. Όποιος δεν υπακούει, δεν θα τρώει». Τόσο το σατανικό. Όποιος δεν υπακούει, δεν θα τρώει. Τόσο σατανικό. Επειδή οι κομματικές κυβερνήσεις του Κοινοβουλίου και όχι της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή της θελήσεως των Ελλήνων, γιατί αυτή είναι η Βουλή των Ελλήνων, ετοιμάζουν εθνικό τσιπάρισμα, φακέλωμα σατανικό δηλαδή, των Ελλήνων, γνωστοποιούμε ότι εμείς οι Έλληνες πολίτες του Παγκριτίου Συλλόγου, σε όλες τις προγενέστερες αναφορές μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναγνωρίζαμε ξεχωριστά τον κάθε αριθμό φορολογικού μητρώου, το λεγόμενο αφημί, αριθμό μητρώου ασφαλισμένου, το λεγόμενο άμα, και αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφαλίσεως, το λεγόμενο άμκα, του κάθε φορέως ξεχωριστά. Συνεπώς, κάθε προσπάθεια ή πράξη συνθέσεως και συγχωνεύσεως των παραπάνω συμβόλων και ή αριθμών των φορέων σε μια κάρτα θα θεωρείται πλέον ως πράξη εχθρική κατά της κοινωνίας των Ελλήνων πολιτών. Θα θεωρείται ως πράξη εχθρική κατά της πατρίδος μας. Και τέλος, θα θεωρείται ως πράξη εχθρική κατά του έθνους και του γένους ημών των Ελλήνων. Κατά ακολουθία, όποιοι από τους βουλευτές, τους υπουργούς και τους λοιπούς αρμοδίους κυβερνώντες σχεδιάζουν ή απλώς επιβάλλουν ως εκτελεστικά όργανα την κάρτα του πολίτου, πολύ δε περισσότερο βιαίος και υποχρεωτικός, με ενιαίο αριθμό για κάθε Έλληνα πολίτη, που θα εμπεριέχει αυτά που είπαμε, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, το ΆΜΚΑ, τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφαλίσεως και το αριθμό μητρώου ασφαλισμένου, το ΆΜΑ, και συνεχίζουν έτσι να συμβάλλουν και να προωθούν και να με αυτόν τον τρόπο στο ηλεκτρονικό φακέλωμα και στην παρακολούθηση των Ελλήνων πολιτών με παράδοση των των προσωπικών μας δεδομένων σε ξένες δυνάμεις, σε εχθρικές δυνάμεις προς την πατρίδα και το έθνος. Θα τους θεωρούμε λοιπόν όλους αυτούς εχθρούς της πατρίδος μας. Ανθέληνες δηλαδή, εχθρούς της Ορθοδόξου πίστεως μας και προδότες της δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής όλων των ανωτέρων πράξεων θα απαντήσουμε με κάθε νόμιμο ή συνδικαλιστικό μέσο, όπως έγγραφες και προφορικές δηλώσεις, μεγάλες κινητοποιήσεις, εξοδικαστικές και δικαστικές ενέργειες, γνωστοποιήσεις του θέματος στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Και θα καλούμε, έχουν υποχρέωση να τα δημοσιεύουν αυτά, έχουν υποχρέωση νομική να τα δημοσιεύουν, αλλιώς θα στραφούμε εναντίον. Και θα καλούμε σε συνεχή ενημέρωση
και επαγρύπνηση το λαό των Ελλήνων, ο οποίος σκοπίμως διαφθείρεται, τσακίζεται και δολοφονείται. 15.000 συνάνθρωποι μας, Έλληνες, πατριώτες μας, συμπατριώτες μας, έχουν αυτοκτονήσει. 15.000 τουλάχιστον οικογένειες έχουν καταστραφεί. Δεν είναι μόνο αυτοί που έφυγαν. Απαιτούμε σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους των Ελλήνων και όχι των κομμάτων, στους νόμους που μέχρι τώρα απογορεύουν το φακέλο μας, την καταπάτηση δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαρροή προσωπικών δεδομένων σε άλλους. Η πράξη αυτή αποτελεί υποχρέωση της δημοκρατίας για όλους τους Έλληνες, βάσει του άρθρου 120 παράγραφος 2 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στις πατρίδες και στην δημοκρατία, στην πατρίδα και στη δημοκρατία, αποτελούν υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Θα εφαρμόσουμε λοιπόν πιστά την τήρηση του συνταγματικού αυτού προστάγματος, που η τήρησή του επαφίεται σε μας, στον πατριωτισμό μας, στον πατριωτισμό των Ελλήνων, και οι οποίοι δικαιούνται εμείς και υποχρεούμεθα εμείς να αντιστεκόμαθα με κάθε μέσο εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Επιπλέον δηλώνουμε πως οποιαδήποτε αλλαγή του συντάγματος από κομματικές κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις θα είναι άκυρη και παράνομη ως καταχρηστική, αφού τα κόμματα απέδειξαν μέχρι τώρα πως ασεβούν κατά του συντάγματος, το οποίο συνεχώς και προκλητικώς καταπατούν. Πλέον μόνο μία συνταγματική εθνοσυνέλευση θα είναι νόμιμη και αποδεχτή από εμάς τους Έλληνες, η οποία εννοείται πως θα καταργήσει τις υπερεξουσίες του Πρωθυπουργού, ο οποίος με το Σύνταγμα του 1986 έγινε απόλυτος και ανεξέλεκτος μονάρχης, τύραννος του έθνους, όπως απεδείχθηκε. Δεσπότης τρομερός της ελευθέρας συνειδήσεως και αυτών των βουλευτών του, τις οποίες τις συνθλίβει. Οδύσμυρα και δύστιχα τέκνα της κοινωνίας των Ελλήνων, της κατηλημένης από την δυσόδη, αποκρουστική και αποκρυφιστική νέα τάξη. Όμως θαρσείτε, διότι ήγκηκεν η ώρα της εκδιπλώσεως και αναδείξεως των δυνάμεων. Τα φώτα του λόγου είναι εδώ, παρόντα, σήμερα μαζί μας. Καθώς τώρα εμείς, οι Έλληνες, θα επαναλάβουμε αυτό το διαχρονικό του Πλάτωνο. Μητρώστε και πατρώστε και των άλλων προγόνων απάντων, τιμιότερων, υπατρίσεστοι και σεμνότερων και αγιότερων και εν μίζων η μοίρα και παραθεής και παρανθρώπους, της νουν έχουση και σέβεστε δι μάλλον και θοπάβην πατρίδα χαλεπένουσαν η πατέρα. Και τώρα, μαζί με τον αγαπημένο μας στρατηγό Αϊφαντή, τον ήρωα Αϊφαντή, θα βροντοφωνήσουμε. Εθνέ Γερσία! Εθνέ Γερσία! Εμπρός λοιπόν, για μια Ελλάδα νέα, για την Ελλάδα των ελευθέρων Ελλήνων πολιτών, για την Ελλάδα του φωτός, για την Ελλάδα της ελευθερίας, την Ελλάδα της ανεξαρτησίας, για την Ελλάδα του Ιερού Κύρους, του θεσμού της Εκκλησίας του Δήμου. Και τώρα θα σας παρακαλέσω όλοι μαζί, όρθιοι, με μία φωνή και μία ψυχή, όρθιοι, με ένα κεράκι, έναν αναπτήρα στο αριστερό χέρι, για να έχετε ελεύθερο το δεξί, να έχουμε ελεύθερο το δεξί, να φροντοσοφωνήσουμε λοιπόν όλοι μαζί. Σας παρακαλώ. Εγγραφείτε.
Όποιος μπορεί και ανάψει ένα φωτάκι, έστω από αναπτύρα. Κύριε Λαυγαπουλέ, καλό είναι να μην κοβάρουμε σε κάποιες. Ζήτω η δημοκρατία! Ζήτω! Ζήτω η ελευθερία! Ζήτω! Ζήτω το έθνος και το γένος των Ελλήνων! Ζήτω! Ζήτω το ένοπλο έθνος μας, ο εθνικός μας στρατός! Ζήτω! Ζήτω η πατρίς μας! Ζήτω! Ζήτωσαν! 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 Εις δόξα της αληθείας και της ιστορίας και της ζωής του έθνους μας. Σε αυτό το σημείο της εκδήλωσης